Καλημέρα σε όλους αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες από όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο. Είμαστε όλοι εδώ για μια ακόμα φορά. Μέσα σε δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Γιατί αυτό δεν μπορούμε εμείς να το επιλέξουμε. Επιλέγουμε όμως τον δρόμο του αγώνα γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε αυτόν βρίσκεται η ελπίδα μας. Δεν κάνουμε αγώνες για τους αγώνες. Κάνουμε αγώνες επειδή έχουμε προβλήματα, μεγάλα προβλήματα. Επειδή για πολλά χρόνια και ιδιαίτερα τα τελευταία 13-14 χρόνια όλες οι κυβερνήσεις έχουν τσακίσει τη ζωή μας. Μας αφαίρεσαν ό,τι πληρώσαμε με αγώνες και θυσίες, με τον κόπο μιας δουλειάς για να ζήσουμε με μια αξιοπρέπεια, για να έχουμε υγεία, για να έχουμε κάποιες κοινωνικές παροχές. Είμαστε στον δρόμο του αγώνα και συνάδελφοι συνεχίζουν να έρχονται ακόμη πούλμαν, εγώ το βλέπω από την εξέδρα, σε αυτό το δρόμο που φτάνουν οι συνταξιούχοι με καθυστέρηση. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το δρόμο γιατί πραγματικά δεν ανεχόμαστε να μας κοροϊδεύουν. Δεν ανεχόμαστε όλες οι κυβερνήσεις να κόβουν αυτά που πληρώσαμε με το μόχθο μιας ζωής και σε κάθε προεκλογική περίοδο να μας δίνουν τα ψίχουλα που επιλέγουν για να αλλάξουν στο φόκο της εξουσίας, για να πάρει ο ένας τη σκυτάλη από τον άλλον και να συνεχίσει την ίδια πολιτική. Το ζήσαμε κύριοι της κυβέρνησης, κύριοι των κυβερνήσεων, κύριοι των κομμάτων που κυβερνήσατε αυτό το παιχνίδι. Πολλές φορές οι συνταξιούχοι σας έδωσαν ανοχή που δεν έπρεπε να σας τη δώσουν. Εσείς όμως την αξιοποιήσατε για να συνεχίσετε τις άθλιες πολιτικές σας. Να ξέρετε ότι και εμείς που έχουμε ιστορικές καταβολές και που έχουμε και θετική και αρνητική πείρα, σας έχουμε καταγράψει και σας καταγράφουμε και βγάζουμε συμπεράσματα. Και τα συμπεράσματα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, λένε το εξής. Δεν χωράει η ζωή η δικιά μας, η ζωή των συνταξιούχων. Δεν χωράει η ζωή των παιδιών μας. Δεν χωράει η ζωή του λαού μέσα στα πλαίσια που οριοθετήσατε. Δεν χωράει η ζωή μας στα πλαίσια της ακρίβειας, της εμπορευματοποίησης της υγείας, της παιδείας και όλων των δικαιωμάτων που θα έπρεπε για τον άνθρωπο να είναι κοινωνικό αγαθό και τα πληρώσαμε να τα εμπορεύονται αυτοί που πραγματικά κερδίζουν και θησαυρίζουν. Και αυτό όλοι το παραδέχονται. Γιατί η αλήθεια λέει πια και δεν μπορεί να την κρύψει κανείς ότι σε αυτή την πορεία της ζωής, αφού ο παραγωγός του πλούτου είναι ο εργαζόμενος και μόνο εργαζόμενος, αφού οι μισθοί και τα μεροκάματα μειώνονται, δηλαδή του παραγωγού του πλούτου, οι συντάξεις που παρήξε το πλούτο μειώνονται, οι τιμές σας αυξάνονται καθημερινά και μας παίρνουν πίσω ό,τι ακριβώς σε όλη μας τη ζωή έχουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Γιατί λοιπόν αυξάνονται οι τιμές? Γιατί με αυτόν τον τρόπο κάνετε ανακατανομή του πλούτου και οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Δεν σας το επιτρέψουμε, γι' αυτό είμαστε στον δρόμο του αγώνα. Για όλα μας τα αιτήματα, για όλα μας τα προβλήματα, δεν ξεχωρίζουμε κανένα συνάδελφο, ούτε από ιδεολογία, ούτε από χρώμα, ούτε από οποιαδήποτε τοποθέτηση. Όταν έχει τη σφραγίδα του συνταξιούχου, των 700, των 800, των 500 και των 400 ευρώ, εμείς δεν πρόκειται να τον διαχωρίσουμε ούτε να μας διασπάσετε σε αυτό το αγώνα, τον αγώνα όπως κάθε φορά επιδιώκεται. Είμαστε αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες στον δρόμο του αγώνα γιατί η ζωή μας χειροτέρευσε παντού. Δεν ανεχόμαστε να ακούμε καθημερινά
την προπαγάνδα της κυβέρνησης για αυξήσεις, από τους υπουργούς στημένους μπροστά σε στημένους παρουσιαστές, χωρίς να μας λένε καθημερινά και να μας κοροϊδεύουν ότι τάχα θα πάρουμε αυξήσεις. Δεν ακούμε, δεν συμφωνούμε και είμαστε σε αντίθεση. Να ακούμε κάθε μέρα τα προπαγανδιστικά μηνύματα ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε. Πνίγηκαν, λέει, οι πόλεις και τα νησιά από τους τουρίστες και τα παιδιά μας εκεί που δουλεύουν στην εστίαση και στα ξενοδοχεία που έχουν σήμερα απεργία να παίρνουν 500 και 600 ευρώ. Και εμείς οι συνταξιούχοι να μην μπορούμε να πάμε μέχρι το χωριό μας. Γιατί οι βενζίνες και όλα τα άλλα προϊόντα έχουν αυξηθεί. Και να φτάνουμε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, στο επίπεδο αυτό που λέγεται και με λύπη το λέμε επαιτία. Είμαστε λοιπόν στον δρόμο του αγώνα και διεκδικούμε και θα διεκδικήσουμε όχι στα πλαίσια που εσείς μας ορίζετε για να κερδίζουν μια χούφτα πλουτοκράτες, είτε πλειοκτήτες, είτε στην ενέργεια ή αλλού. Είμαστε και διεκδικούμε αιτήματα τα οποία μας τα αφαιρέσατε, μας τα πήρατε, είναι πληρωμένα. Δεν τα χρωστάμε σε κανένα δανειστή. Δεν τα δανειστήκαμε από καμιά κυβέρνηση, από κανένα τραπεζίτη. Δεν μας τα χάρισε κανείς. Γι' αυτό τα διεκδικούμε με περηφάνεια ως το τέλος. Γι' αυτό είναι εδώ χιλιάδες άνθρωποι σήμερα από όλη την Ελλάδα. Για να διεκδικήσουμε και όχι για να βγάλουμε φωτογραφίες με τους πολιτικούς και τους πρωθυπουργούς, αλλά για να τους πούμε ότι το ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα είναι η μαμή της ιστορίας και αυτό, όπως έδωσε μέχρι σήμερα λύσεις, θα δώσει και σήμερα λύσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, οι κυβερνήσεις όχι μόνο μας τσάκισαν, έχουν φτάσει στην αθλειότητα. Κυριολεκτικά στην αθλειότητα και στην επίθεση. Δεν είναι ότι μας έκοψαν μισθούς, συντάξεις, στην υγεία και όλα τα άλλα. Και χειροτερεύει η θέση μας στην υγεία, γιατί ο κορονοϊός έχει έξαρση τώρα και όλα αυτά τα ζητήματα που ζούμε. Προσέξτε, ο Υπουργός Εργασίας, εμείς δεν μιλάμε πολλές φορές με πρόσωπα, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα μιλήσουμε με πρόσωπα και θα τον καταγγείλουμε. Και τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Τσακλόγλου. Ο κύριος Χατζηδάκης, η εξοχότητά του δεν έχει αφήσει περιθώριο από τον χρόνο του, βρίσκει χρόνο για τα κανάλια να λέει τα ψέματα του, να συναντηθεί με τους εκπροσώπους 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων. Και έφτασαν στο σημείο όχι να μας κόβουν μόνο τις συντάξεις και τις αποδοχές που πρέπει να πάρουμε και τις κοινωνικές παροχές, αλλά να μην μας αποδίδουν για 4-5 χρόνια τώρα το 0,20 που πληρώνετε εσείς οι ίδιοι για τις λειτουργικές μας ανάγκες των σωματείων. Δεν μας το αποδίδουν. Αυτοί που μιλούν για νομιμότητα δεν εφαρμόζουν τον νόμο και δεν αποδίδουν επίσης στους συναδέλφους του ΟΑΕ από το 1 ευρώ που τους παρακρατείτε για κοινωνικές παροχές να τους δώσουν τα δικά τους χρήματα για να πάνε σε κοινωνικό τουρισμό. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση των συνταξιούχων. Γι' αυτό θα αγωνιστούμε μαζί με τα παιδιά μας, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εμείς δεν μπορούμε να καθορίσουμε ούτε τις τιμές, ούτε τα μεροκάματα, ούτε όλα τα άλλα που καθορίζουν αυτοί. Εμείς όμως μπορούμε να καθορίσουμε τη συμμετοχή στα σωματεία μας, τη συμμετοχή στον αγώνα, στις συγκεντρώσεις μας, που πρέπει να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες στο επόμενο διάστημα. Αγαπητοί και συνάδελφοι και συναδέλφισσες, σήμερα είχαμε, όπως ξέρετε, ζητήσει εδώ και 20 ημέρες από τον κύριο Πρωθυπουργό να δεχτεί την αντιπροσωπεία των συνταξιούχων. Έχουμε 3 ακόμη φορές πάρει υποσχέσεις ότι θα μας κλείσει ραντεβού. Και η πορεία μας σήμερα ήταν να πάει στο Μέγαρο Μαξίμου.
Όμως μας πήραν τηλέφωνο από την γραμματεία του Υπουργού και μας είπαν ότι σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός, και έτσι είναι αυτό, είναι στις Βρυξέλλες. Γι' αυτό την επόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ και θα κλείσουμε ραντεβού για να δεχτεί την αντιπροσωπεία των συνταξιούχων. Και εκεί δεν θα πάμε εμείς ούτε για να βγάλουμε φωτογραφία, ούτε για να δώσουμε εύσημα. Εμείς θα επενέσουμε κάθε πράξη που θα λύνει προβλήματα και θα είμαστε στον δρόμο του αγώνα για τα προβλήματα που δεν λύνονται. Γι' αυτό λοιπόν, αφού έχουμε αυτή την θέση και θα κάνουμε τη συνάντηση με τον κύριο Πρωθυπουργό, σήμερα η πορεία μας και λόγω του καιρού, έτσι όπως είμαστε, και βέβαια δεν αργήσαμε πολύ, αλλά αργεί να γίνει αυτή η συγκέντρωση από όλη την Ελλάδα και παίρνουν υπόψη το μόχθο και τον κόπο των συναδέλφων, η πορεία μας τώρα θα ακολουθήσει από την Πεσμαζόγλου, την ξέρουν οι Αθηναίοι, θα περάσουμε μπροστά στο Υπουργείο Εργασίας για να τα ψάλουμε από κάτω, θα περάσουμε στον κύριο Υπουργό Εργασίας, που πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο τώρα και να μας αποδώσει αυτά που δικαιούμαστε άμεσα, και στη συνέχεια θα πάμε στο Σύνταγμα και μπροστά στη Βουλή θα τελειώσει η συγκέντρωσή μας και η πορεία μας και η αντιπροσωπεία μας θα πάει στη Βουλή για να δώσει σε όλα τα κόμματα το ψήφισμα της συγκέντρωσης. Δηλαδή το υπόνημα της Συντονιστικής Επιτροπής που έχει αποφασιστεί από το σύνολο των σωματείων και των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα. Αυτό το δρόμο θα ακολουθήσουμε, συνάδελφοι, και να είμαστε σε ετοιμότητα ακόμα και το καλοκαίρι και σε οποιαδήποτε περίπτωση χρειάζεται. Εξάλλου το λέμε και το εννοούμε και η σημερινή συγκέντρωση το αποδείχνει ότι είμαστε παντός καιρού. Είμαστε απόμαχοι της δουλειάς, όχι απόμαχοι του αγώνα. Δύναμη και υγεία σε όλους. Ο αγώνας μας συνεχίζεται.